Νίκη του Καναδά σε παγκόσμιο κύπελο στην τελευταία, αυτή τρίτη και τελευταία αγωνιστική ουσιαστικά της πρώτης φάσης. Η ομάδα του Νίκ Νέρς ήταν αυτή που επικράτησε με 82-60, βέβαια στο ξεκίνημα, όπως θα δούμε εδώ στο πρώτο, στην πρώτη περίοδο, στο πρώτο δεκάλεπτο, η ομάδα της Σενεγάλης ήταν αυτή που περιόρισε τους Καναδούς. Βλέπουμε ένα εντυπωσιακό κάθομα από τον Μπίφτς, ο οποίος έμεινε χαμηλά ουσιαστικά σε πόντους, μόλις 6 πόντους στο παιχνίδι. 22 ήταν οι πόντοι που σημείωσαν οι Σενεγαλέζοι στην πρώτη περίοδο, μόλις στους 11 οι πόντοι για τον Καναδά, που τα βρήκαν λίγο δύσκολα στην αρχή, στο ξεκίνημα. Όμως, από εκεί και πέρα, στη δεύτερη περίοδο, ήταν πιο σοβαροί, μπήκαν πολύ πιο σοβαρά στο παιχνίδι και πήραν αρκετά σουτ. Κατάφεραν και έφεραν το παιχνίδι μέχρι πριν τη λήξη στο 33-32. 33-32 για τους Καναδούς, οι οποίοι πέρασαν μπροστά ουσιαστικά. Στην τρίτη περίοδο τα σουτ του Καναδά ήταν πολύ εύστοχα, ειδικά 6 από τα 6,75. Πήρανε πολλά περισσότερα σουτ. Ο MVP του αγώνα ήταν ο Κόρι Τζότζεφ, ο οποίος απέδειξε ότι ήταν πολύ σημαντικός για την ομάδα του. Σχεδόν 30 λεπτά αγωνίστηκε, είχε 24 πόντους, ήταν καθοριστικός στο τρίτο δεκάλεπτο, έσπρωξε μπροστά τον Καναδά και πήρανε διαφορά, αρκετή διαφορά, μάλιστα έφτασαν μέχρι τους 16 πόντους της διαφοράς. Για το 62-46 ουσιαστικά, στο 32ο λεπτό του αγώνα. Από εκεί και πέρα ήταν θέμα χρόνου ο Καναδάς να σπάσει το ρόδι, όπως λέμε, για να πάρει τη νίκη του Γοήτη που ήθελε ουσιαστικά στην αυλαία αυτής της πρώτης φάσης και τα κατάφερε. Κάποια τρίποντα στο τέλος του αγώνα, της τέταρτης περίοδου, για το τελικό σκορ. Το 82-60. 12 τρίποντα ο Καναδάς. 12-36. Λένε, ρε παιδί μου, θα μας το πει και ο Χάρης, ότι στο σύγχρονο μπάσκετ, αν έχεις πάνω από 10, αν έχεις διψήφιο, δύσκολα χάνεις. Αν κάνεις κάποια πράγματα σωστά, στοιχειωδώς. Πρέπει να συνδυαστεί. Με 12 τρίποντα δύσκολα. Πρέπει να συνδυαστεί προφανώς αυτό. Πόσο μάλλον οι Σέρβοι και οι Ιταλοί που έχουν 15 π.χ.